πιστεύω ότι πήγαν καλά οι ομάδες, αν και οι τρεις ομάδες από τις τέσσερις είχαν μείνει καιρό εκτός αγώνα. Τόσο νερό του πήγε πέσα τελικά στο Πανελλήνιο, στις Λιάνιδες. Πιστεύω ότι αν είχε γίνει λίγο πιο νωρίς, θα ήταν και το παιχνίδι ήταν πιο σε καλύτερη φόρμα και θα είχαν γίνει καλύτερα παιχνίδια. Μάλιστα. Το τουρνουά πώς εξηγούμε, εσείς πώς το έχεις δηλαδή τις ομάδες? Κυρίως εκτός του Όφη που είχε και μεγάλα κορίτσια τα οποία πρωταγωνίστηκαν τα περισσότερα στο δεύτερο παιχνίδι, απαρτίζονται από μικρά κορίτσια, από Νεάνιδες και Κορασίδες, οι οποίες είχαν παίξει ήδη δύο πρωταθλήματα και γνώριζαν η μία την άλλη. Οπότε υπήρχε καλύτερη ανταγωνιστικότητα, γνώριζαν η μία παιχνίδια την άλλη και μπορούσαν να έχουν καλύτερα μαρκαρίσματα. Εάν έλειπε το, αυτή η στάση που είχαν, πιστεύω θα έχουμε πολύ περισσότερο σκοπό. Για την ομάδα, από την πλευρά μας αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί και εγώ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων το καλοκαίρι δεν ήμουν πολύ κοντά στα κορίτσια. Αλλά και τα κορίτσια, επειδή απαρτίζονται κυρίως από κορίτσια Δευτέρας Λυκείου, τα οποία είναι καλές μαθήτριες όλες και δίνουν πολύ βάση στο σχολείο τους, δεν έγιναν πολλές προπονήσεις, κατάφερα. Οπότε αν μπορούσαμε την άντα να γίνει λίγο πιο νωρίς, θα κορίτσια ήταν πολύ πιο έτοιμα. Ωραία. Ούτως ή άλλως δεδομένη είναι επιτυχία για μας, για μένα που μόνο και μόνο βρίσκεται στο Final Four. Για του χρόνου, το μέλλον του Πλατανιά, πείτε μας. Του χρόνου θα χρειαστούμε πολύ στήριξη, ειδικά από το Δήμο από εκεί πέρα. Ναι. Στήριξη εννοώ να βρεθούν τρόποι να φέρουμε παιδιά στο γήπεδο, αυτή τη στήριξη εννοώ. Να μπορέσουμε να μας δοθεί δυνατότητα να πιστεύουμε τα σχολεία, να φέρουμε παιδιά, γιατί είναι κρίμα μια προσπάθεια 5 χρόνων. Ειδικά στο γυναικείο τμήμα που τώρα βλέπει σχεδόν όλη η ομάδα του χρόνου την είναι Πανελλήνιες και δεν θα μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις. Θα είναι δύσκολο να συνεχίσει το γυναικείο τμήμα. Οπότε, ως παράκληση είναι αυτό, να βρούμε τρόπους να φέρουμε τα παιδιά στο γήπεδο. Και είναι κρίμα γιατί έχουμε στην περιοχή μας, υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν κορμιά και υπάρχει και θέληση. Υπάρχουν παιδιά, απλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς να προσεγγίσουμε τα παιδιά. Και από το σωματείο. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που καταβάλλετε. Ευχαριστώ πολύ.